Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κρήτη σήμερα και το τελευταίο ειδικά καιρό όλοι νομίζω λίγο πολύ συζητάμε για την κλιματική αλλαγή. Μας απασχολεί έντονα και όπως φαίνεται απασχολεί πάρα πολύ και την περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα φτιάχτηκε ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο για την κλιματική αλλαγή και έχουμε μαζί μας Μέρη τον άνθρωπο που έχει αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο, Γιάννης Αναστασάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας. Έτσι. Κλιματικής κρίσης πλέον. Κλιματικής κρίσης. Αλλαγή last year. Last year. Τώρα πια έχουμε περάσει σε αντιμετώπιση όλων αυτών που θεωρητικά αναμέναμε. Είναι εδώ, τα βιώνουμε, δεν χρειάζεται να περιγράψουμε νομίζω στον κόσμο που μας ακούει πόσο συχνότερες είναι οι φυσικές καταστροφές, πόσο συχνό είναι το ζήτημα της έλλειψης του νερού, ειδικά άμα συζητάμε για τον αγροτικό τομέα, αλλά και στις αστικές περιοχές. Εγώ ξέρω εκ πείρας ένα παράδοξο, σας το λέω έτσι, διαγώνια. Θέλαμε να αυξήσουμε το πράσινο, βρίσκαμε οικόπεδα να φυτέψουμε, στέλαμε στη ΔΕΗ και εισπράταμε ένα απαγορευτικό. Δεν έχουμε νερό στην περιοχή. Αν δώσουμε και σε ένα καινούριο πάρκο, τα σπίτια θα έχουν ακόμα πιο αραιά συνεχή παροχή. Το αντιλαμβάνετε αυτό μέσω δημότης. Άρα το Ηράκλειο θα μπορούσε να είναι πιο πράσινο. Φυσικά. Εδώ και χρόνια, κύριε Αναστασάκη. Αλλά φυσικά, δεν έχουμε νερό. Ένα από τα ζητήματα όμως που μπορούμε με έξυπνο τρόπο να αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν περισσότερο νερό ούτε στο Ισραήλ, ούτε σε άλλες αραβικές χώρες. Στην Κύπρο. Ούτε και η Κύπρος, εντάξει, δεν θεωρείται πράσινη. Yeah. Έχουν όμως μια μεγαλύτερη, ας το πούμε, απόδοση στα καινοτόμα πράγματα. Ένα έργο κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ που θα φέρει νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας, αυτό είναι η κομψή ορολογία, επεξεργασμένα λίμματα. Mm-hmm. Κατάλληλα για άρδευση. Όχι με μπεκ, υπεδάφια άρδευση, έχει αυτόν τον περιορισμό, δεν είναι για μποστανικά, είναι με συγκεκριμένο τρόπο η δυνατότητα άρδευσης, αλλά μπορεί να δώσει 30.000 κυβικά την ημέρα. Αλλά θέλει λεφτά αυτό για να γίνει. Τα βρήκαμε. Ταμείο ανάκαμψης. Να κάνουμε μια πρόβλεψη ότι του χρόνου και του παραχρόνου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα τρέχουμε εμείς, θα τρέχουν εκείνοι για να τα δώσουν. Γιατί υπάρχει μια δαμόκλειο σπάθη, ένα χρονόμετρο. Τι θα τα κάνουμε, θα τα χάσουμε, αποκλείεται. Άρα θα φτιάξουν λίγο πιο ευέλικτες διαδικασίες, γιατί μέχρι τώρα οι διαδικασίες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Είναι αργές. Και όταν υπάρχουν τόσα ζητούμενα προς επίλυση, δεν μπορεί να είναι αργές οι διαδικασίες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει μια έκτακτη εποχή, να μην την πούμε περίοδο, είναι εποχή, εποχή. Πια. Μια νέα περίοδος πολλών προκλήσεων. Πρέπει να μας βοηθήσει όμως να τα αντλήσουμε τα κεφάλαια αυτά γρήγορα. Τώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν ξέρω εγώ, ανησυχώ και για το ΒΟΑΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Αναστασάκη. Μήπως χάσουμε τα κονδύλια που είναι υποτίθεται εξασφαλισμένα. Καλό είναι να ανησυχούμε μόνο για αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Για τα υπόλοιπα, να βάζουμε όλη τη θετική μας ενέργεια, την προσευχή μας. Να τη βάλουμε εμείς. Και να κινηθούμε στο κομμάτι μας αναλογή. Έτσι δεν είναι. Όχι, πάντα ήμασταν. Ποτέ δεν φύγαμε. Συν Αθηνά και Χειρακίνη έλεγε. Σωστά, δεν είναι. Δεν έλεγε συν Αθηνά τελεία. Σωστό. Κάνουμε λοιπόν το μερίδιο που μας αναλογεί και από εκεί και μετά περιμένουμε. Με θετικότητα περιμένουμε. Είναι. Τώρα πάμε από το ένα στο άλλο, αλλά για να καταλάβουμε. Τώρα αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε όμως. Και η Μέρη και εγώ. Λίγο πολιτικά. Νέο σχήμα στην περιφέρεια. Πάμε, πάμε. Νέα Αθηνία. Κάνουμε ένα. Και εδώ που είμαστε καλά, είμαστε. Τώρα γιατί λέμε αλήθειες μεταξύ αστείου και σοβαρού. Έτσι. Είναι καταπληκτικό. Δεν είμαστε στο διάλειμμα. Όχι, είμαστε στον αέρα, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς το ζητούμενο εδώ στην εκπομπή. Να είμαστε χαλαρά και να τα πούμε έτσι όπως τα καταλαβαίνουμε όλοι. Κύριε Αναστασάκη, δεν είναι φοβερό το γεγονός ότι έχουμε πάρει. Όπως το σκέφτομαι, έχουμε φάει τόσα μνημόνια στο κεφάλι και ακόμα δεν έχουμε εξυγχρονίσει το βασικό πρόβλημα. Δεν έχουμε λύσει το βασικό μας πρόβλημα, που είναι η ταχύτητα και η αποδοτικότητα στη λειτουργία του κράτους. Τώρα να το γυρίσουμε σε φιλοσοφική συζήτηση. Δεν ξέρω πια πού να το απευθύνω αυτό ποτέ το ερώτημα. Ποτέ δεν θα φτάσουμε σε επίπεδα που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κέντρο ευρωπαϊκές. Είναι μικρότερα τα περιθώρια, το εύρος στο οποίο κινείται αυτή η χώρα. Δεν έχουμε τόσο πάτο στις κακές μας περιόδους όσο έχουν άλλες χώρες. Mm-hmm. Υπάρχει ένα. Αόρατο κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης και προστασίας που το βιώνουμε κάθε που πάμε να αστοχήσουμε, να καταρρεύσουμε, αλλά έχουμε και ένα ταβάνι. Γιατί όσο και να λέμε ότι έχουν προοδεύσει τα πράγματα και μπορούμε να εφαρμόσουμε καλές πρακτικές από άλλες χώρες από το εξωτερικό, εδώ υπάρχουν στενοποί, υπάρχουν οι λαβύρινθοι μέσα από τους οποίους πρέπει να τα περάσουμε και υπάρχει και ένα λιγότερο ευαίσθητο κοινωνικό ελαττήριο για την αφομοίωση τέτοιων
πραγμάτων. Να το λέω έτσι, βέβαια. Είναι φοβερό ότι πρέπει να φτάσουμε στο τέλος, να κινδυνεύουμε να μας πάρουν τα χρήματα πίσω, να πενταχθούν. Στο τέλος όμως θα καταφέρουμε. Η περιφέρεια είναι πρώτη σε απορροφητικότητα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως είναι τα ΠΕΠ, όπως θυμάται ο κόσμος, έτσι μια παλιά ορολογία. Τα επιχειρησιακά προγράμματα με τα ευρωπαϊκά χρήματα. Άρα δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε αυτά τα έργα που έχει γίνει σχεδιασμός να γίνει χρηματοδότηση από το Ταμείο, ο Περιφερειάρης, ο οποίος μας έκανε και μια πολύ ιδιαίτερη συζήτηση προημερών, ξέρει να βρει από πού να αντλήσει τα χρήματα. Είναι αξιόπιστος στις συνεννοήσεις που κάνει, άρα τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι που κινούν τις διαδικασίες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο προσωπικά είναι τα ζητήματα εν τέλει στην Ελλάδα. Είμαστε ένα πολύ πολύ μικρό μαγαζί, σε εισαγωγικά, ένα μικρό μέρος. Όταν λέτε δηλαδή προσωπικά, για να το κάνουμε. Προσωπικά σημαίνει ότι δεν πάβει όλα τα κονδύλια να κινούνται τελικά από συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι τρεις, είναι πέντε, είναι δέκα, δεν είναι παραπάνω. Επομένως, όταν έχουν 100 φορείς στους οποίους μπορούν να διαχύσουν αυτά τα κονδύλια, μεταξύ ισοδυνάμων, να το πω έτσι, θα προκριθεί αυτός που είναι πιο αξιόπιστος, που έχει δείξει στο παρελθόν ότι αυτό που λέει το εννοεί και το κάνει και ότι δεν λαϊκίζει. Έχουμε μια τέτοια καλή περίπτωση, έναν περιφερειάρχη που αυτά τα παράσημα τουλάχιστον τα έχει. Πάντως, εγώ θυμάμαι τώρα, κύριε Αναστασάκη, ότι ναι, πήγαμε καλά στην απορρόφηση ως Περιφέρεια Κρήτης, αλλά χρειάστηκαν έτσι και κάποια μηνύματα παρενέσει και προς τους Δήμους να τρέξουν, να κινητοποιηθούν. Όλοι τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε και κάτι συσκέψεις, κάτι συναντήσεις. Έτσι είναι πάντα. Γιατί φορέας υλοποίησης είναι η περιφέρεια η ίδια για κάποια έργα, αλλά φορείς υλοποίησης είναι και η Δήμη. Υπάρχει μια καλή όμως συνεργασία, πρωτοφανής θα έλεγα, στα χρονικά της Κρήτης, μεταξύ των Δήμων και της περιφέρειας. Αυτό κρατήστε το, γιατί αν δεν είναι καλό και το κλίμα, είναι που είναι στραβό αυτό που περιγράψαμε το πλαίσιο, μετά δεν έχουμε τύχη. Ο περίφημος συγκριτισμός, αυτή η ένωση της Κρήτης από άκρη σε άκρη, σε ό,τι αφορά στη φιλοσοφία, παρά τις διαφορετικότητές μας, είναι μεγάλο προσόν για τα επόμενα χρόνια. Κακά τα ψέματα, το μπραντ στο εξωτερικό δεν είναι το Ηράκλειο. Όχι, βέβαια. Δεν είναι τα Χανιά, δεν είναι το Ρέθυμνο, δεν είναι ο Άγιος Νικόλαος, η Ζητία, η Ιεράπετρα. Είναι Κρήτη. Η Κρήτη είναι πραγματικά ένας αξιόπιστος τίτλος, κάτι που πουλάει στο εξωτερικό, που το σέβονται, και είναι και μια οντότητα που, αν μη τι άλλο, στη Μεσόγειο, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά, έχει ένα ειδικό βάρος από μόνη της. Αλλά τώρα και με το γεωστρατηγική αναβάθμιση λόγω του ενεργειακού κόμβου δεν το συζητάμε. Τώρα θα μας έχουν στα όπα-όπα. Κυριολεκτικά. κόπηκε η καλή γυτνίαση με τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή θα είμαστε το βενζινάδικο της Ευρώπης. Να το πούμε έτσι με απλά λόγια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν το πολύ λέμε, αλλά αυτά που συμβαίνουν από άποψη διασύνδεσης της Κρήτης με Ισραήλ, με Αίγυπτο, με Κύπρο, σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, είδατε τι σημαίνει να μην έχεις ενεργειακή ασφάλεια. Δεν είχαν οι Γερμανοί φυσικό αέριο για να ανάψουν τη θέρμανση στο σπίτι τους. Να το ξαναπώ, έτσι για να καταλάβουμε τι σημαίνει ασφαλής ενεργειακός ανεφοδιασμός. Άρα δεν μπορεί να βασίζεται πια η επάρκεια, η ενεργειακή της Ευρώπης σε αμφίβολους γείτονες. Άρα βέβαια τώρα το βασικό είναι, κύριε Αναστασάκη, να είμαστε το βενζινάδικο, αλλά να μπορούν και οι πολίτες της Κρήτης να πηγαίνουν στο βενζινάδικο. Πάντα υπάρχει ανταπόδοση. Γιατί αν δεν μπορούν να πάνε στο βενζινάδικο, θα έχουμε πρόβλημα. δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανένας ότι όταν προοδεύει ένας τόπος, έστω και αν αναφερόμαστε καταρχάς σε πράγματα που φαίνονται λίγο ξένα από εμάς, ένα μικρό καλώδιο, ένα μεγάλο καλώδιο, τεράστια αεολικά, δεν υπάρχει περίπτωση όμως να μην υπάρχει και ωφέλεια στον ίδιο τον τόπο, από την άμεση, από τις θέσεις εργασίας που γεννά όλος αυτός ο οργασμός, από τα έργα και τις διαδικασίες, αλλά γιατί προσελκύεις μεγάλες επιχειρήσεις, το ενδιαφέρον και της κεντρικής διοίκησης της εκάστοτε κυβέρνησης είναι πια και η Κρήτη. Είμαστε στο σκάκι ένας αξιωματικός, ένα βασικό πιόνι. Να το πούμε έτσι.
Ακή, δεν είμαι στεγαλιστή. Θα ακούει τώρα ο Μαμουλάκη και θα λέει να μου πάρει τη δουλειά. Άρα, με όλα αυτά, κύριε Αναστασάκη, τα έργα που μα περιγράψατε, θα είμαστε και θωρακισμένοι σε ό,τι αφορά τι ενεργειακέ μα ανάγκε, ανεξαρτήτω διαθέσεων του καιρού, κλιματικών φαινομένων. Πάμε να για να το συνδέσουμε. Πάμε να πούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε διασύνδεση. Είχαμε το μικρό καλώδιο, θα έχουμε και το μεγάλο. Είδατε, ήρθε και από τη ΣΑΔΜΙΑ ο κύριο Μανουσάκη προημερών. Σωστά. Πολύ μεγάλη στιγμή. Σε πρώτη φάση, γιατί εμάς οι αιχμές μας το καλοκαίρι είναι τόσο μεγάλες που έπρεπε να μπαίνουν μπροστά όλα τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που καίνε πετρέλαιο, λιγνίτη παλιότερα, νομίζω κάποια είναι ακόμα. Εδώ καμιά τώρα... φορά φαίνανε και ηλεκτροπαραγωγά, ζεύγη. Ακριβώς, γεννήτριες. Ναι, γεννήτριες. Άρα τώρα συζητάμε ότι όλο αυτό θα είναι σε εφεδρεία, θα είναι λειτουργικό μεν, θα έχει δυνατότητα να το βάλεις μπροστά. Αλλά δεν θα χρειάζεται, γιατί θα παίρνουμε αυτές τις μέρες τις κρίσιμες για την Κρήτη από την υπηρετική χώρα. Όμως, όταν θα έρθουν σε υλοποίηση όλα αυτά τα μεγάλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ποια είναι αυτά τα μεγάλα έργα, έχουμε αυτή τη στιγμή αδειοδοτημένες, εδώ και 10-12 χρόνια, όλες τις βουνοκορφές της Κρήτης. Πει κανείς είναι καλό αυτό ή κακό. Κατά βάση είναι καλό. Ναι, μεν. Πρέπει να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον και εγώ είμαι ο πρώτος. Και έχω δει συγχωρεμένη φίλη μου η Στέλλα η Αλαμάκη στη Ζάκρο πάλευε για χρόνια για αυτό το ζήτημα και έτεινα να συμφωνήσω μαζί της στο τέλος μετά από πολλές συζητήσεις. Αλλά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε καθαρή ενέργεια. Αν μπουν οι κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να προστατεύσουμε κάποια μέρη που είναι πολύ ευαίσθητα από άποψη σημασίας για το φυσικό περιβάλλον, έχουμε μια ωραία ισορροπία. Όπως λέει και ο Θεοδόσης ο Τάσιος, υπάρχει ένα παράδοξο, όχι στην Ελλάδα μετρημένο, αλλά στο εξωτερικό, εκεί που έχουν μπει ανεμογεννήτριες αυξήθηκε ο τουρισμός. Γιατί κάποιοι πάνε επί τούτου. Έξω που δεν έχουν τουριστικό ρεύμα για τον ήλιο και τη θάλασσα, κάποιοι που... Εμάς τα βουνά μας βέβαια θέλουν να τα περπατάνε, δεν θέλουν να τα βλέπουν μπαταρία. Ναι, είμαι της ίδιας άποψης, ξαναλέω. Ξαναλέω, θέλει ένα μέτρο. Ναι. Γιατί... μια επαναξιολόγηση... Ακριβώς, δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις βουνοκορφές τώρα μια στιγμή μπαταρίες. Προσέξτε να δείτε. Έχουμε ανάγκη ανανεώσιμες πηγές και τα καταφέρουμε καλά και από άποψη του ποσοστού που συμμετέχουν οι ανανεώσιμες πηγές στο μείγμα το ενεργειακό της χώρας. Έχουμε και ένα νομικό πλαίσιο που είναι κεντρικό. Τι θέλουμε να κάνουμε με τις ΑΠΕ στην Ελλάδα, είναι το περίφημο το, χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο χώρας. Αυτό εξειδικεύεται μετά σε επίπεδο Κρήτης. Αν υπάρξει καμιά παρασπονδία και πάμε να παραβιάσουμε τις φέρουσες ικανότητες και τα κριτήρια αυτά που έχουν τεθεί. Γιατί κακά τα ψέματα, καμιά φορά σημαίνει γι' αυτό, εκεί θα είμαστε να ορθώσουμε ανάστημα και να μπλοκάρουμε επενδύσεις που δεν θα συνάδουν με τη διατήρηση του φυσικού χαρακτήρα και του πλούτου της Κρήτης. Τελεία. Άρα, όταν λοιπόν θα ενεργοποιηθούν αυτά και έχουμε και 4-5 περιοχές με μια πρωτοβουλία της περιφέρειας που θα είναι οι ενεργειακές πεδιάδες, αν θυμάμαι καλά τον όρο, διάσπαρτες σε όλη την Κρήτη, το Αρκαλοχώρι, η Ιεράπετρα, που θα χωροθετηθούν και άλλου είδους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρετε ότι η βιομάζα από τα κλαδοκάθαρα, όλα αυτά τα κλαδέματα από τα ΚΕΜΕ, μπορεί να ρευματοδοτήσει την Κρήτη ολόκληρη, εφόσον γίνει μια χρηστή διαχείριση. Όχι ΕΣΑΗ, αλλά είναι τόσο μεγάλος ο όγκος που αυτή τη στιγμή πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Είναι μια ωραία παράδοση, μαζεύουν τα κλαδιά και τα ΚΕΜΕ. Μπορεί να γίνει κάτι πολύ παραγωγικό. Πολλά έχουμε σαν δυνατότητες και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Ένα που έχω εντοπίσει, δυστυχώς, είναι ότι ενώ όλοι συζητάμε για την κλιματική αλλαγή, έτσι κάπως χαλαρά θα έλεγα, εδώ έρχεται με ρυθμούς που ούτε τους φανταζόμαστε. Γιατί δεν είναι μόνο το κλίμα που αλλάζει, έχει πάρει μια κεκτημένη ταχύτητα η αλλαγή και ποιος θα τη σταματήσει. Είναι ότι και η ανάπτυξη πια και σε χώρες που είναι... μεγαθύρια μπροστά ακόμα και στην Ευρώπη, όπως η Ινδία, εν προκειμένου, Ινδία, Κίνα, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, που είναι μια ομοειδής κατάσταση, η Κίνα με τις άλλες δύο χώρες αλλάζουν ως προς το θρήσκευμα, αλλά είναι η ίδια φυλή. Είναι οι μισοί άνθρωποι του πλανήτη. Άρα τι συζητάμε. Αν προσθέσετε και τις Ηνωμένες Πολιτείες που εκεί υπάρχει μια ανάπτυξη που δεν είναι και για το περιβάλλον πάρα πολύ ευαίσθητη, θα ξέρετε, ο Τραμπ μέχρι πρώτη έλεγε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ναι. Τώρα υπάρχει έτσι μια χαρά και επανέρχεται. Καλός ή κακός, τώρα κακός είναι.
Ναι. Άρα εμείς μπορούμε να κάνουμε το μερίδιο μας, το χρέος μας, αλλά δεν εξαρτάται η τύχη του πλανήτη από την ίδια λοιπόν, την Ελλάδα. Μισό λεπτάκι. Για το ρεύμα, μα, το ρεύμα μας τα είπατε. Όχι, για τα ενεργειακά έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για τα επόμενα χρόνια. Ανεξαρτήτως. Έχουμε καλές προδιαγραφές. Καλές προδιαγραφές. Για το νερό όμως. Εκεί τώρα δεν εξαρτιόμαστε από το, από το κλίμα, από το περιβάλλον, τις διαθέσεις του καιρού, την κλιματική κρίση. Να κάνουμε εμείς όμως μια συνετή διαχείριση στο νερό. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι στην άρδευση γίνεται χρηστή διαχείριση στον αγροτικό τομέα? Σίγουρα όχι. Μα, ούτε και στην ίδρυυση. Αλλά ξέρετε κάτι. Η άρδευση όμως είναι πάνω από 70-80%. Αλλά χρειάζεται να αλλάξει το αδερφτικό δίκτυο ολόκληρο. Πρέπει να έρθει στα σήμερα. Μπράβο. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με τις σωλήνες του 70 και να θέλουμε να ανταποκριθούμε. Σωστά. Άρα, όπου χάνεται νερό, πρέπει να φροντίσουμε να διορθωθεί. Επομένως, πολύ καλή πρωτοβουλία είναι και στο Δήμο Ηρακλείου. Θα κάνω αναφορές αναπόφευκτα εκεί που γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται. Η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης. Γιατί σκεφτείτε ότι πάνω από το 60% του αντλούμενου νερού δεν τιμολογείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεται όλο. Έχουμε. Και μη καταμετρήσεις, όπως είναι ο κομψός όρος, κομψότατος όρος, του νερού που χρησιμοποιείται. Αλλά κυρίως χάνεται. Χάνεται. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθούν τα δίκτυα. Στην άρδευση όμως δεν είναι μόνο θέμα των δικτύων που είναι σπασμένα. Δεν είναι αυτό το κύριο ζήτημα. Είναι ότι υπάρχει μία λανθασμένη θεώρηση. Αυτά που γνωρίζαμε παλιά δεν ισχύουν σήμερα. Δεν χρειάζεται να πετάμε νερά, γιατί αυτή είναι η πιο δόκιμη λύση. Τώρα μπορούμε να έχουμε έλεγχο επιστημονικά της υγρασίας, όλων των στοιχείων των χρήσιμων του εδάφους, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θυμάμαι, είχα πάει και μου κάνανε μια παρουσίαση προεκλογικά. Αυτή τη στιγμή με μια κάρτα SIM μπορεί κάθε χωράφι από ένα κεντρικό έλεγχο να ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή πότε πέφτουν τα μεγέθη σε αυτές τις τιμές που είπαμε, στα χρήσιμα στοιχεία, και αυτόματα να ξεκινάει το πότισμα, αυτόματα να γίνεται η λίπανση. Δεν είναι πια πυρηνική φυσική. Όλα μπορούν να γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Γιατί, ξαναλέω, αλλάζουν πολύ γρήγορα τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι θεωρητικολογούμε στις συζητήσεις και θα έρθει κάτι τόσο μεγάλο όσο ο COVID για να συνέλθουμε. Δηλαδή, θα είναι πια τόσο μεγάλο το πρόβλημα που θα μπει ένα χειρόφρενο που θα είναι κατεβάστε ρολά τώρα. Ωραία. Μα είμαστε νομίζω μια ανάσα από αυτό. Αν δούμε τι γίνεται στα φράγματα της Κρήτης αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση το φράγμα των ποταμών, στο Αμάρι, όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει έτσι όμως να γίνεται. Δεν νομίζω ότι είναι το σωστό. Αν κατεβάζουμε ρολά, σταματήστε δραστηριότητα, γιατί κάποιοι μένουν εκτός. Ξέρετε, όταν πέφτουν οι πύλες του κάστρου, κάποιοι μένουν έξω. Σίγουρα. Άρα, όταν το κάνει αυτό στα νοσοκομεία, όταν το κάνει αυτό σε μια λειτουργική οικονομία, κάποιοι χάνουν. Κάποιοι θυσιάζονται. Εμεί το κάνουμε αυτό. Δεν θα παίζουμε μουσικές καρέκλες με το περιβάλλον. Άρα, ως αντιπεριφέρεια, λοιπόν, τι θα προτάξετε σε αυτό το κομμάτι? Συντονισμός, υλοποίηση, μέχρι να γίνουν τα πράγματα. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν κάνεις συζητήσεις απλά για να τις κάνεις. Κάνεις συζητήσεις για να γίνουν τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει και το follow-up, υπάρχει ο έλεγχος. Ωραία, τα είπαμε. Όλοι συμφωνούμε. Άμα δείτε συζητήσεις, τις περισσότερες συζητήσεις, όταν δεν έχει κάμερες. Ναι, ρε, όταν δεν έχει κάμερες. Υπάρχει μια σχεδόν ομοφωνία ή τουλάχιστον μια πολύ καλή συνένεση. Μετά κάτι γίνεται. Ξεχνάμε, τι γίνεται, λωτούστρωμε. Κυρία Αναστασάκη, τώρα αυτό που συζητιέται εντόνως περί ενιαίας διαχείρισης υδάτων στην Κρήτη ακούγεται τόσο υπάρξαμε. Ωραίο. Στην πράξη όμως θα το δούμε, δηλαδή μπορεί να περπατήσει? Φυσικά μπορεί να περπατήσει, γιατί νομίζω ότι αδίκως συζητά η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να πάρει τον έλεγχο του νερού γενικά. Να κρατικοποιηθούν οι ΔΕΙΑ. Το έχετε ακούσει αυτό, φαντάζομαι. Ναι, αλλά έχει μπει στον πάγο, υποτίθεται. Έχει μπει στον πάγο. Όταν ρίχνουν μια φωτοβολίδα, κύριε Σαββίδη, τι ρίχνουν για να ανιχνεύσουν το τι και πώς? Α, είναι το γνωστό σύστημα του λαγού. Έτσι, θυμάστε ότι πάντα υπήρχε σε κάθε κυβέρνηση ένας που έβγαινε μπροστά, έλεγε κάτι. Ο λαγός, ναι. Αλλά δεν τον σπουδαιολογούσαμε, γιατί πάντα έλεγε πολλά. Όπως ο Αείμνηστος ο Πάγκαλος. Ναι. Και η Νέα Δημοκρατία έχει αντίστοιχους. Άρα. Το είπαμε, δεν το είπανε στην τύχη. Υπάρχει στο τραπέζι. Μπορεί να είναι plan B, άμα συνεχίσουν να στραβούν τα πράγματα. Αλλά να έχουμε στο νου μας ότι και εμείς πρέπει να δείχνουμε καλή διαγωγή, να ξέρουμε τι μας γίνεται στη διαχείριση και του νερού της ίδρευσης και κυρίως του νερού της άρδευσης. Άρα, επικροτώ την πρωτοβουλία του Υπουργού, του κυρίου Αυγενάκη. Η περιφέρεια είναι μέσα σε αυτό. Ο Περιφερειάρχης πάντα σε όλες τις πρωτοβουλίες
που έχουν σκοπό τη βελτιστοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων και την ορθότερη διαχείριση, με σκοπό την αειφορία, είναι εκεί. Θα το δείτε πάντα. Τον είδατε στο καλώδιο. Είναι ο πρώτος στον οποίο απευθύνονται όλοι οι φορείς που θέλουν να κάνουν κάτι μεγάλο. Γιατί έχει το διαβατήριο να συνομιλήσει και να οργανώσει οποιονδήποτε φορέα στην Κρήτη. Μάλιστα. Τώρα, κλιματικής κρίσης. Έτσι. Προλαβαίνω να τα αλλάξω. Στις κάρτες. Στις κάρτες θα σβήσω και θα βάλω χειρόγραφο το κρίση. Δεν προλαβαίνετε. Κλιματική κρίση. Η Κρήτη την έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά την κλιματική κρίση. Ναι. Θα μιλήσω από τα πιο ανώδυνα μέχρι τα πιο επώδυνα, που βεβαίως είναι το γεγονός ότι χάσαμε δύο ανθρώπους στην Αγία Πελαγία πέρσι. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας? Πώς δεν θα ξαναχάσουμε ανθρώπους, πώς δεν θα ξαναπνιγεί η Σιτία, πώς δεν θα ξαναπέσει το γεφύρι στο Κερίτη, πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά? Σκεφτείτε τώρα, όλα αυτά που είπατε είναι τα τελευταία 5 χρόνια. Ακριβώς. Είναι τραγικό. Δηλαδή, Χανιά, Αγία Πελαγία, Σιτία. Χερσόνησος, Γούβες. Λίγο και στη Αλικαρνασσό, Καρτερό. Ακριβώς. Άρα έχουμε... Καρτερό πολύ, κύριε Αναστασάκη. Πολύ στον Καρτερό. Άρα έχουμε ζητήματα με τα οποία δεν μπορεί να μην ασχοληθεί όποιος έχει την κατάλληλη αρμοδιότητα. Η περιφέρεια έχει αρμοδιότητα στο κομμάτι αυτό της οριοθέτησης και της διευθέτησης και των ρεμάτων. Και αν δείτε και τα κονδύλια που έχουν διατεθεί για αντιπλημμυρικά έργα, είναι αστρονομικά ποσά. Δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ αυτό. Γιατί έχει μεγαλώσει τόσο πολύ ο αντίπαλος, που είναι η φύση στα χειρότερά της, που εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε όλα όσα διατίθενται αυτή τη στιγμή από την επιστήμη και τα μεγάλα έργα υποδομής και την πρόληψη για να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι μόνο η φύση στα χειρότερά της ή μήπως ήταν και η ανθρώπινη παρέμβαση? Η ανθρώπινη παρέμβαση προφανώς ήταν, αλλά διαχρονικά στην Ελλάδα, με το να μην έχουμε σχέδια πόλης, με το να είμαστε κι εμείς λίγο της αυθαιρεσίας. Τι πιο προνομιακό για κάποιον καταπατητή να πάει να μπαζώσει και ένα ρέμα? Κανείς δεν θα του λέγει τίποτα, αφού δεν ανοίξει κανέναν, είναι και στη φύση. Έλα όμως που η φύση θυμάται, έχει τα συμβόλαια τα πατρογονικά. Οπότε το νερό όπου πήγαινε θα εξακολουθήσει να πηγαίνει. Τώρα όμως έχουν οριμάσει και οι άνθρωποι και οι φορείς. Δεν μπορούν να το βάλουν το μαχαίρι πλήρως μέχρι το κόκαλο, αλλά το έχουν βάλει γιατί το βλέπουν. Τι να κάνουμε, στροθοκομιλισμό και να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε? Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν καταλαβαίνει. Άρα γίνονται βήματα προόδου, είπαμε, σε περιοχές. Στα Χανιά, εν προκειμένου, για τα οποία γνωρίζω, ήδη έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα αντιπλημμυρικά, έγινε και έργο διευθέτησης, ώστε να μην έχουμε επανάληψη του φαινομένου. Το ίδιο πρέπει να συνεχίσει σε όλες τις περιοχές που φαίνεται ότι είναι μεγάλες και είναι και μεγάλη η προβληματική κατάσταση. Ερώτηση, κύριε Αναστασάκη, και τώρα θα επικαλεστώ και το παλιό καστρό έχουμε. Ιδιότητά σας και τις γνώσεις σας και ως μηχανικός. Στην Αγία Πελαγία αποδείχθηκε ότι το αντιπλημμυρικό έργο που είχε γίνει τεχνικά δεν ήταν επαρκές, ίσως ήταν λάθος φιλοσοφία. Ως περιφέρεια Κρήτης, μήπως θα δείτε και θα επιδιώξετε και μια αλλαγή φιλοσοφίας με έργα ανάσχεσης λίγο πιο ψηλά? Μπράβο, αυτό πήγα να σας πω. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το συμφώνι στην ουσία, ότι δεν είναι αρκετά μεγάλο. Πρέπει να δούμε πώς θα σταματήσουμε λίγο στα ανάντι, τα έργα ορεινής υδρονομίας. Δηλαδή να αξιοποιηθεί νερό πιο πάνω, ώστε να παροχετεύεται αλλού και να μην μπαίνει στο βασικό ρέμα. Μπορούν να γίνουν πολλά. Υπάρχουν επιστήμονες που ξέρουν τι να κάνουν. Το καλό είναι ότι έχουν ενεργοποιηθεί από την περιφέρεια και όλα τα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε πολλά κονδύλια να διατίθενται προς αυτή την κατεύθυνση. Μακάρι να μπορούμε με νορμάλ διαδικασίες να μειώσουμε τον μεγάλο κίνδυνο. Γιατί το να εξαφανιστούν τα φαινόμενα δεν εξαρτώνται από εμάς. Τώρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα παράδοξο. Έχουμε πολύ περισσότερες μέρες ξηρασίας και έχουμε τα περίφημα flash floods. Δηλαδή τις πλημμύρες που μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να έχει ρίξει το νερό 6 μηνών. Αυτό είναι της φύσης πια. Λοιπόν, έτερο του χαρτοφυλακίου, γιατί και ο χρόνος πιέζει η μέρη. Λοιπόν, ναι. Θα αφήσει χρόνο να κάνω την τριγκαδόρικη ερώτηση, έτσι. Θα σου αφήσω. Λοιπόν, είστε και αντιπεριφερειάρχης και βιώσιμης κινητικότητας, όχι μόνο κλιματικής αλλαγής. Τώρα, για να το καταλάβει ακριβώς ο κόσμος και τι έχει να περιμένει. Βεβαίως, έχετε και μια πρώτερη εμπειρία για το Δήμο Ηρακλείου. Το κομμάτι της βιώσιμης κινητικότητας, νομίζω ότι το δουλέψαμε πάρα πολύ σωστά στο Δήμο. Όταν λέμε βιώσιμη κινητικότητα, πεζοδρομήσεις, οδική ασφάλεια, το κομμάτι μέσων μαζικής μεταφοράς, ενδεικτικά το λέω, και η βελτίωση γενικά των συνθήκων προσβασιμότητας είναι τομείς
στους οποίους έχει να κάνει η βιώσιμη κινητικότητα. Θα μου πείτε, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, τι μπορεί να γίνει. Μας προλάβατε. Το ένα και το αυτό, αλλά σε άλλη κλίμακα, έχει ως αρμοδιότητα και η περιφέρεια, για τα δικά της. Θα πεζοδρομήσετε το ΒΟΑΚ. Όχι. Θα μου άρεσε. Θα ήταν πολύ ωραία. Όπου δεν μπορεί να πάρει, αν μην πολύ. Έτσι, με τόσα που προβλέπω, θα είναι τα διόδια. Το βλέπω, να το δείτε το πεζόδρομο να έρχεται. Πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο. Δρόμο για την άκρη. Σημειώστε τη αυτή την εκπομπή, κρατήστε τη. Και αυτή την άκρη. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα ζητούμενο να ξαναδούμε λίγο τις συνδέσεις στους μεγάλους άξονες. Μήπως χρειάζεται βελτίωση. Κάποιοι να αλλάξουν, κάποιοι να προσθεθούν. Πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τεράστιο κεφάλαιο που πρέπει να το δούμε μαζί με τα ΚΤΕΛ και με τα τουριστικά. Όλοι όσοι εμπλέκονται με μαζική μετακίνηση πρέπει να είναι στο κομμάτι της συζήτησης. Οδική ασφάλεια δεν το συζητάμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μελέτες προς χρηματοδότηση και υλοποίηση για όλο το δίκτυο της περιφέρειας. Όχι μόνο για το ΒΟΑΚ, που έχει μια μικρή αρμοδιότητα η περιφέρεια, την της κυβέρνησης, το υπαρχιακό δίκτυο, το παλιό εθνικό δίκτυο. Ένα σκαλί παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, και εκεί μπορώ να μεταλαμπαδεύσω πολύ από την εμπειρία μου από το Δήμο, στο τμήμα των επαρχιακών δικτύων, σε συνεργασία πάντα με τους αρμόδιους, συναρμόδιους αντιπεριφερειάρχες και τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συργονάκη, εντός των οικισμών. Όλοι οι δρόμοι που περνάνε από τους οικισμούς έχουν το εξής τρελό. Δεν έχουν πεζοδρόμια, τρέχουν όλοι σαν τους τρελούς και πυκνοκατοικούνται. Αυτό δηλαδή το παράδοξο το βλέπουμε παντού. Άρα αυτό να υπάρχουν μίνι μάρκετ, νηπιαγωγεία, είναι το αντίθετο της βιώσιμης κινητικότητας. Δεν έχουν διαβάσεις, λυπή φωτισμό. Μπορούμε να το δουλέψουμε αυτό. Ένα βασικό ζήτημα είναι να αξιοποιήσουμε και τη θέση του Ηρακλείου ως τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου. Το Ηράκλειο μπορεί να μην το γνωρίζουμε ή να το έχουμε περάσει στα ψηλά. Είναι κομμάτι ενός χάρτη που συνδέει βασικούς κόμβους της Ευρώπης και συνδέεται με την Αθήνα και με την Κύπρο. Αυτό δίνει την υποχρέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την περιφέρεια εν προκειμένου αλλά και όλους τους Δήμους που εμπλέκονται, γιατί είναι το Μητροπολιτικό Συγκρότημα ως επιρροή, δεν είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμος Μαλεβίζου, μπορεί να είναι και ο Δήμος Χερσονήσου ενδεχομένως, λίγο παραδίπλα, ώστε να υπάρχει μια καλή διασύνδεση με το λιμάνι του Ηρακλείου που είναι κόμβος. Άρα, δείτε ότι έχουμε μια επιρροή του χαρακτηρισμού του Ηρακλείου σαν τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί. Δηλαδή, δεν θα έχει την ωφέλεια μόνο ο Γκριμάλντι αύριο που θα είναι στο TNT. Ναι. Πρέπει να διαχυθεί η ωφέλεια και στους γύρω Δήμους. Μάλιστα. Εδώ με είμαστε, θα τα συζητήσουμε. Με το καλό και να τώρα, το καταφέρετε. Δεν θα κλείσουμε έτσι, γιατί η Μέρη θέλει να σας κάνει την τριγκαδόρικη ερώτηση. Κάναμε μια συνάντηση με τον κύριο Σκουλά πριν την τριγκαδόρικη ερώτηση. Αλλά τώρα παίζω το χαρτί του Ανογιανού συμμάχου, Εντάξει. Τώρα αυτό όμως δεν είναι σωστό. Συγγνώμη. Όταν σας είπε ο κύριος Αρναουτάκης καθόλου για τα τεχνικά έργα ή ήταν... Α, για το ότι δεν μου έδωσε τα τεχνικά έργα. Όχι, δεν μπήκαμε σε αυτήν την κουβέντα. Αν σας έλεγε τεχνικά έργα, τι θα λέγατε? Δεν θα έλεγα όχι. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, καλύτερα εδώ. Αν νόμιζα θα μου λέγατε, θα έλεγατε γεια. Όχι. Καλύτερα. Ένας κύκλος όταν κλείνει. Τώρα, από στρατηγική θέση, μπορώ να βοηθήσω στα τεχνικά έργα. Σας ξαναλέω ότι η πρώτη συζήτηση, νομίζω δικαίως, έγινε με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, και συζητήσαμε μια σειρά από ζητήματα που θα έχουμε συνεργασία για να τα δούμε τα επόμενα χρόνια να γίνουν. Και εμείς θα τα δούμε στην πράξη, κύριε Αναστασάκη. Αλλά με τη στρατηγική, ας το πούμε, προσέγγιση, χωρίς τη λεπτομέρεια της λακκούβας. Ωραία. Εδώ... Πάμε λίγο δύο βήματα πιο πίσω. Εδώ θα είμαστε. Και του Κιβόλη. Του τους εξόριστους στο Παρίσι που γράφανε για την Επανάσταση. Κρατήστε την εκπομπή. Σας το είπα εγώ. Κρατήστε την εκπομπή και εμείς κρατάμε. Θα σας παρακολουθούμε στην πράξη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.